Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιουλίου στο λιανεμπόριο το μέτρο της ψηφιακής κάρτας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Λέσβου, κ. Παναγιώτης Τατάκης, μιλώντας στον Έολο, αναφέρθηκε στο μέτρο αυτό και τόνισε ότι επιβάλλεται να δοθεί παράταση τουλάχιστον όσο Σεπτέμβριο, ώστε να μπορέσουν έγκαιρα οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η ψηφιακή κάρτα είναι για το λιανεμπόριο και για τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, μέσα σε παρένθεση βιομηχανία. Έχουμε τρελαθεί τις τελευταίες μέρες να φτιάχνουμε την εφαρμογή, γιατί δίνουμε τα στοιχεία εμείς. Πηγαίνει στην εφαρμογή επάνω και το φορτώνουμε σε ένα τάμπλετ για να μπορεί να δουλέψει. Ως συνήθως μένουμε πάντα τελευταίες μέρες. Παρόλο από αυτά που αρκετές επιχειρήσεις το είχαν πάρει και το κάναν δοκιμαστικά για να μπορούν να το δουλέψουν κτλ. Παρόλα αυτά όμως, το Υπουργείο δεν φταίει μόνο επιχειρηματίες, φταίει και το ίδιο. Δεν μπορείς στις 20 Ιουνίου να μου βγάλεις διευκρινιστική για ορισμένα θέματα που αφορά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να το σκεφτούν και να αποφασίσουν, όπως κάνανε και με την προηγούμενη εφαρμογή όσον αφορά τις τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα που εντάξαν, να δώσουν παράταση και να πάει εκτός καλοκαιριού. Ούτως ώστε να πάμε από το χειμώνα, γιατί δυστυχώς όλοι αυτή τη στιγμή ασχολούνται στο πώς να κερδίσουν χρήματα για να καλύψουν ένα χειμώνα. Άρα όταν το μετακομίσουν εκεί, και πιστεύω ότι πρέπει να δώσει παράταση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει παράταση 3-4 μέρες πριν από την ουσιαστική της εφαρμογή? Συνήθως τις παρατάσεις τις δίνουν την τελευταία μέρα. Όταν θα έχουμε τρέξει, θα τα έχουμε ετοιμάσει και θα τα έχουμε δώσει σε όλο τον κόσμο για την εφαρμογή τους, τότε πιθανόν το Σάββατο να δώσει παράταση. Δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι σίγουρο, είναι επιβεβλημένο όμως. Παρ' όλα αυτά, αν δεν δώσει παράταση, σταματάει και η ανοχή από το Υπουργείο, θα πέφτουν και πρόστιμα. Βεβαίως, γιατί αυτό που έχουμε επανειλημμένα πει, ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί όταν κάποιος μπει μέσα στο κατάστημα και δεν χτυπήσει την κάρτα του, είναι πρόβλημα. Αν συλληφθεί από την επιθεώρηση εργασίας και δεν έχει χτυπήσει την κάρτα του ότι αρχίζει να δουλεύει, θεωρείται σαν ανασφάλιστος και το πρόστιμο είναι 10.500. Άσχετα αν ασφαλίζεται, άσχετα αν είναι στις καταστάσεις προσωπικού, άσχετα όλα αυτά. Είναι πολύ μεγάλο το πρόστιμο. Το βασικότερο είναι αυτό. Όταν μπαίνει μέσα ο εργαζόμενος και όταν φεύγει ο εργαζόμενος, πάντα με την ανάληψη, με το τέλος της εργασίας τους, να χτυπάει την κάρτα, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται πρόβλημα. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Υπάρχουν και άλλα όμως θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σύνθετο. Εμείς πιστεύαμε ότι θα είναι ένα μέτρο το οποίο βέβαια είναι καλό, αλλά όταν το κάνουν τόσο πολύ σύνθετο, προβληματίζονται και οι ίδιοι επιχειρηματίες τι πρέπει να κάνουν.